Πολιτικές εξελίξεις προκαλεί στην Ισπανία η καταδίκη του Λαϊκού Κόμματος του Πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι για παράνομο πληθυσμό σε μία από τις πλέον σημαντικές δίκες για διαφθορά στη χώρα. Την επαύριο της καταδίκης, το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ κατέθεσε πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης. Η πρόταση είναι δύσκολο να περάσει, καθώς θα πρέπει να συγκεντρωθεί απόλυτη πλειοψηφία 176 βουλευτών. Αυτό σημαίνει ότι οι σοσιαλιστές θα χρειαστούν την υποστήριξη των Ποδέμος και των Θείου Δαδάνος. Καθοριστική για τις πολιτικές εξελίξεις αναμένεται να είναι η στάση του επικεφαλής των Θείου Δαδάνος, Άλμπερτ Ριβέρα, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ της άμεσης διεξαγωγής εκλογών. Ο Ραχόι πάντως δηλώνει ότι δεν θα προκηρύξει εκλογές και θα εξαντλήσει την τετραετή θητεία του, καθώς θεωρεί ότι η Ισπανία χρειάζεται πολιτική σταθερότητα. Το Λαϊκό Κόμμα όμως είναι σε δυσχερή θέση, καθώς 29 κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ποινές κάθριξης 359 ετών για διαφθορά, κατάχρηση δημοσίου χρήματος και ξέπλυμα. Κόλαφος είναι η καταδίκη του πρώην ταμεία του Λαϊκού Κόμματος, Λουίς Μπάρθενας.